Σήμερα, με αίσθημα ευθύνης, ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου για το Προεδρείο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στις προσεχείς εκλογές, με την παράταξη Επιμελητηριακή Σύμπραξη. Μια παράταξη που δημιουργήθηκε το 2017, εκφράζοντας μια μεγάλη μερίδα του επιχειρηματικού κόσμου που επιθυμούσε ρηξικέλευτες αλλαγές μέσα από θεσμικές, ανοιχτές και δημοκρατικές διαδικασίες. Μια παράταξη που γεννήθηκε από την συνέστηση της ευθύνης που έχουμε όλα τα μέλη της για το συλλογικό μας φορέα, το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω και δημόσια τον αγαπητό φίλο Μινά Μελισσίδη για την τιμητική για εμένα πρότασή του, αλλά και κυρίως όλα τα μέλη της παράταξής μας που με τίμησαν με την αποδοχή της να τεθώ επικεφαλής της νέας προσπάθειας. Τους ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη τους και την εκτίμησή τους προς το πρόσωπό μου και κυρίως γιατί παραμένουν συνοδοιπόροι στην προσπάθεια αυτή με ακόμη μεγαλύτερη πίστη στις αρχές, τις ιδέες, τις αξίες και τους στόχους που από την αρχή είχαμε όλοι μαζί θέσει. Στις εκλογές του 2017 δώσαμε έναν καθαρό αγώνα και καταφέραμε με λόγο πιστικό, καθαρό και ειλικρινή να εκφράσουμε την φωνή μεγάλης μερίδας επαγγελματιών του Ηρακλείου και να επιτύχουμε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα φτάνοντας το ποσοστό 41,82% και επιτυχάνοντας την κατάκτηση 13 εδρών. Η ευρύτερη αποδοχή των θέσεων και των προτάσεών μας στις εκλογές του 2017 απέδειξε ότι έχουμε έτσι και αλλιώς γυρίσει σελίδα στην ιστορία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Μπορεί να μην πετύχαμε την αυτοδυναμία σε έδρες, λόγω στρεβλώσεων του εκλογικού νόμου και να αποκλειστούμε στη συνέχεια από διοικητικές θέσεις και θέσεις ευθύνης μέσω ανίερων και όπως στη συνέχεια αποδείχθηκε απατηλών συμφωνιών μεταξύ των άλλων τριών παρατάξεων. Σίγουρα όμως πετύχαμε να στείλουμε ένα καθαρό και ηχηρό μήνυμα ότι οι επαγγελματίες του Ηρακλείου ήθελαν ένα νέο διαφορετικό επιμελητήριο. Ένα επιμελητήριο για τους πολλούς, ένα επιμελητήριο ανοιχτό, ένα επιμελητήριο δίπλα στην επαγγελματική και παραγωγική κοινότητα του Ηρακλείου. Παρά τη δικαιολογημένη πικρία μας από τον άδικο αποκλεισμό μας και το ως αποτέλεσμα των τότε παζαριών μοίρασμα θέσεων ευθύνης, εμείς τη σταθερή πίστη μας ότι στο Επιμελητήριο Ηρακλείου αλλά και γενικότερα στον επιμελητηριακό θεσμό δεν χωρά ο τοξικός λόγος και οι διχαστικές γραμμές, το αποδείξαμε έμπρακτα και υποστηρίξαμε την πίστη μας αυτή σε όλη τη θητεία μας ως αντιπολίτευση. Όλο αυτό το διάστημα, με παρεμβάσεις και τεκμηριωμένες τοποθετήσεις μας, στυλιτεύσαμε αστοχίες, παραλήψεις και λανθασμένες επιλογές, αλλά ταυτόχρονα σταθήκαμε δίπλα και βάλαμε πλάτη και ενισχύσαμε αποφάσεις της εκλεγμένης διοίκησης του Επιμελητηρίου, όσες από αυτές πιστεύαμε ότι ωφελούν την επιχειρηματικότητα. Ο κυριότερος στόχος είναι το επιμελητήριο να γίνει πραγματικά το σπίτι των επιχειρήσεων, άλλωστε η λέξη επιμελητήριο προέρχεται από το επιμελούμε, δηλαδή το φροντίζω. Το επιμελητήριο πρέπει να φροντίζει για τις επιχειρήσεις μέλη του, να μην λειτουργεί ως κλειστό κλαμπ, αν θέλετε, που απευθύνεται μόνο σε λίγους. Αυτό για να γίνει χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται να έρθουμε κοντά στις επιχειρήσεις, χρειάζεται να φέρουμε τις επιχειρήσεις κοντά στο επιμελητήριο με διάφορες προτάσεις όπως αυτή που σας είπα προηγουμένως.